Όπως και να έχει. Δεν ξέρω τι να πω για τις συγκεκριμένες τρεις. Συνεχίζουμε κανονικά. Εγώ τουλάχιστον τις σχέσεις είχα μαζί τους. Ένα φαΐ, okay, θα το κάνω με τη Μικαέλα. Και τέλος. Εντάξει, πονάω λίγο, αλλά. Θεά. Όπου με. Είχατε μια ωραία ιδέα να κάνουμε πιζάμα πάρτι. Λοιπόν, είστε. Το πάρτι, αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Ήθελα απλά να ηρεμήσω. Μαζευόμαστε όλα τα κορίτσια από τις ελάχιστες φορές που συμβαίνει αυτό. Έχουμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Και όποια πιστεύει ότι. Κάτι για να δώσεις. Γιατί μας βάζει φωτιά σε αυτό. Ήξερα δηλαδή αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω τι λέγεται έτσι. Χάρηκα με τη μία πάρα πολύ. Ότι τρώει πολύ. Για να δω. Ότι κάνει το μεγαλύτερο χαμό εδώ μέσα, αλλά ότι... Τι παίρνει τυχόνια. Αλήθεια τώρα. Είναι πιο αντιπρόσωπη. Και από εκεί νομίζω αρχίζει ο σταματάς. Για πιστεύει ότι είναι τη δικαιότητα. Με βάζω το χθες, να πέρασε. Για πιστεύεις ότι είναι πιο διπρόσωπη εδώ μέσα. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη. Παιδιά, ο αναπτήρας, να μην ανελάζεται όμως τα ίδια άτομα. Δίνω τον αναπτήρα στην Άννα Μανατίδου, επειδή... Πιστεύεις ότι δεν τα πας πολύ κοντά. Αντικατάσταση μέσα στο σπίτι και για κακιά προς τη γαριφαλιά. Πριν το δώσω. Όταν έδωσα την αναπτήρα στην Εύη, κατάλαβα την έκφραση του προσώπου της ότι σίγουρα θα τα πηγαίνουμε καλά από εδώ και πέρα. Τρίτο ήταν το πρόσωπο, ένα τρίτο πρόσωπο. Και ξέρεις και γιατί, αιτιολογία σου. Σου ήρθε τόση ώρα, κάτσε κάτω. Σιγά, κάποια εδώ μέσα που πιστεύεις ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει μπει. Θα το δίνα κι εγώ στη Μέγκη. Θεωρώ και λόγω ηλικία. Τι λέει τώρα μία που είμαστε εδώ. Έχω δύο. Εμένα. Και εδώ. Λέω ότι εμένα. Εντάξει, θα κόψουμε τον άλλο πίσω. Εγώ το είχα καταλάβει. Jesus. Καλησπέρα. Έχουμε μήνυμα. Τι λες, ρε. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Κοιτάξτε να συγκεντρωθείτε. Γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Οκ. Αυτό θέλω να καταλαβαίνετε και οι δύο. Ξέρω πολύ καλά τι είμαι και τι αξίζω. Δεν χρειαζόμουν αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το χρειαζόμουν για... Χαμόγελος ακόμα λίγο.